Όμως πρέπει να πούμε, υπάρχουν εξελίξεις, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλου Τσαβούσογλου, στη συνέντευξη του στην εφημερίδα Μιλιέτ, σήμερα μιλάει για πολλακές ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Και ξεκινώ με μια είδηση που λέει, που προτείνει ο ίδιος προς τις ΗΠΑ, αν και λέει η τελευταία λύση είναι αυτή, να παρακάμψει η κυβέρνηση Biden το Κογκρέσο. Δηλαδή, λέει, αυτό, μην ακούς το Κογκρέσο, βρες. Εκεί να σου πω, αυτό προτείνει. Ο κύριος Τσαβούσογλου μιλάει τώρα. Αλλά Τούρκα, νομίζω ότι οι άλλες χώρες και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η χώρα με το καλύτερο αυτή τη στιγμή, με την καλύτερη δημοκρατία, μπορούν να παρακάμψουν το Κογκρέσο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό νομίζω μπορεί να γίνει μόνο σε έκτακτη περίπτωση απειλής κατά της εθνικής ασφαλείας. Ναι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Αλλιώς τόπος δεν θέλει να υπάρχει. Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μιλιέτ λέει ότι για να παρακολουθούν νέα F-16 στην Τουρκία ή να δοθούν τα kit εξυγχρονισμού για τα F-16, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εναντίον αυτού, αλλά η κυβέρνηση στηρίζει. Ρωτάει ο δημοσιογράφος μήπως υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί το Κογκρέσο και ο ίδιος λέει αυτό ίσως είναι και μια εναλλακτική που πρέπει να γίνει ακριβώς και βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγουν οι ενστάσεις και η κυβέρνηση πρέπει με διάλογο να λύσει αυτό το ζήτημα. Εδώ δείτε που φτάσαμε, λέει, με την Ελλάδα. Ναι. Θα μπορούσατε να φανταστείτε πριν από ένα μήνα ότι θα βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο με την Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει μια άποψη. Δηλαδή το να κάνει η Τουρκία αυτά που πρέπει για να πάρει τα F-16 δεν περνάει από το μυαλό του κ. Τσαβούσογλου. Του λένε να κάνουν οι άλλοι. Κάντε εσείς αυτό που κάνουμε εμείς. Ναι. Αντί δηλαδή να κάνει ο ίδιος αυτά που του λένε όλοι για να συμμορφωθεί και η Τουρκία με κάποιους κανόνες που υπάρχουν, διεθνώς κτλ. Ή και εκ δημοκρατισμού της χώρας. Ναι. Όχι, σου λέει, εγώ θα επιτίθεμαι στην Ελλάδα, θα απειλώ με πόλεμο την Ελλάδα, θα απειλώ με μια νύχτα ξαφνικά την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δώστε μου και όπλα για να τα κάνω όλα αυτά. Αυτά διεθνώς, Μανώλη μου, λίγο δύσκολο να γίνουν όλα μαζί. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που είχε πει ο Μενέντες 90 δευτερόλεπτα στο Κογκρέσο μπροστά στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άντονι Μπλίνκεν, ήταν εντυπωσιακά, είχαν προκαλέσει εντύπωση. Τώρα να δούμε. Μπορεί κάποια στιγμή η κυβέρνηση Biden μετά τις εκλογές να έχει μια άποψη, αλλά νομίζω όλοι περιμένουν το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών και μετά θα αποφασιστούν πολλά πράγματα για το μέλλον. Βεβαίως η Τουρκία σήμερα, η ίδια τουρκική κυβέρνηση, δηλαδή ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, ο ίδιος Υπουργός Άμυνας, ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει αλλάξει ούτε υπουργός. Είναι η ίδια κυβέρνηση που εδώ και 4 χρόνια έλεγε ότι θα εισβάλλει στα ελληνικά νησιά, ότι θα στείλει τον Ταϊφούν, ότι θα αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών, ότι υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπάρχουν η φαλοκρηπία των νησιών. Υπάρχουν επίσημες δηλώσεις ότι πρέπει να φύγουν τα στρατεύματα από τα ελληνικά νησιά. Τώρα λέει ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα είναι διαφορετικό το κλίμα και μάλιστα δίνει ως παράδειγμα τη σχέση με την Ελλάδα ο Μελού Τσαβούσογλου προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως και πολύ ωραίο. Και σε συνέντευξή του αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και λέει χαρακτηριστικά: πετύχαμε ένα θετικό κλίμα με την Ελλάδα. Για να είναι μόνιμη η θετική ατμόσφαιρα, θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που αυξάνουν την ένταση. Υπάρχουν προβλήματα πολλών ετών που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να συμβάσουμε ή να επιλύσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ειλικρινές περιβάλλον, λέει ο Τσαβούσογλου, εργασίας για την επίλυσή τους. Αυτές οι διαβουλεύσεις θα πρέπει τώρα να είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν, λέει, δηλαδή τώρα κατάλαβαν ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό λέει ουσιαστικά. Δεν τα ξέραμε. Είναι απαραίτητο να εργαστούμε για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το δεύτερο θέμα, βέβαια, είναι το Κυπριακό. Είναι πάντα αιτία έντασης τόσο η έλλειψη της δίκαιης κατανομής του πλούτου των υδρογονανθράκων γύρω από την Κύπρο, η έλλειψη της δίκαιης των εσόδων, όσο και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκεί κατά καιρούς, αλλά και η παραχώρηση αδειών ερευνών, όπως και η αποτυχία έβρεσης μόνιμης λύσης στην Κύπρο. Τώρα, βέβαια, ακόμη και στην Κύπρο, η Τουρκία, γιατί ως μόνιμη λύση, επίσημες δηλώσεις, είναι τα δύο κράτη. Δηλαδή, αυτό λέει, και ο Πρόεδρος, και ο Υπουργός Άμυνας, και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν μιλήσει για δύο κράτη. Κάτι για τα προβλήματα που αναφέρονται που λένε όλοι οι υπόλοιποι, Ναι, επιμένει επομένως στη ρητορική της Τουρκίας σε αυτό το θέμα. Δεν έχει αλλάξει και για τους υδρογονάνθρακες, και για τον πλούτο και τα υπόλοιπα. Έλα, Μανώλη μου, Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή λέει τα προβλήματα εντοπίστηκαν τώρα. Η Τουρκία επίσημα αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Δηλαδή μέχρι πριν 1,5 μήνα, δεν ξέρω σήμερα. Η Τουρκία έχει προβάλει μια θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Αν έχουν αλλάξει αυτά, φαντάζομαι και αυτά θα έχουν εντοπιστεί και φαντάζομαι θα ανακοινωθούν κάποια στιγμή. Με κάποιον τρόπο. Διότι... Εσένα σου μοιάζει να έχουν αλλάξει, Μανώλη, από τη ρητορική που βλέπεις όλο αυτόν τον καιρό? Μπορεί να υπάρχει... Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόθεση, γιατί γίνονται συναντήσεις, δεν διασαβούσουν.
Μπορεί να έχει υποθεί κάτι, δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί ο επίσημο υπουργό άμυνα τη Τουρκία έχει πει στρατιωτικοποιημένα νησιά, άρα αμφισβήτηση κυριαρχία. Υπάρχει επιστολή τη Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά βεβαίω υπάρχει το θετικό κλίμα που λέει. Υπάρχει πράγματι ένα θετικό κλίμα. Αλλά τα προβλήματα τώρα εντοπίστηκαν. Τώρα πάμε να τα. Εσύ τι βλέπει, Μανώλη, τώρα από την εμπειρία σου, ότι υπάρχει ένα περιβάλλον. Πώ να το πει κανεί, πίεση για επίλυση των προβλημάτων. Νομίζω πρώτα απ' όλα υπήρχε η πίεση και το λέω ανοιχτά σε όλες τις πλευρές για να πέσουν οι τόνοι, να μην υπάρχει ένταση σε αυτή την περιοχή Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί πέρα μετά τις εκλογές θα κριθεί και η Τουρκία με τη στάση της, γιατί βεβαίως υπήρξε διάλογος πολλές φορές. Και σας λέω και τις πρόσφατες συναντήσεις και του κυρία Κουμτσοτάκη με τον Ερντογάν και του Αλέξη Τσίπρα με τον Ερντογάν. Σας λέω για την πρόσφατη ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βασικά όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν συναντηθεί, ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά την εισβολή στην Κύπρο, δύο χρόνια μετά, συναντήθηκε με Τούρκους πρωθυπουργούς. Δηλαδή, ο διάλογος πρέπει να γίνεται. Το ζήτημα είναι σε ποια βάση, τι και πώς. Το θέμα είναι ότι όντως έχουν πέσει τόνοι, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Να δούμε αν θα υπάρχουν ξανά οι χάρτες γαλάζιας πατρίδας, οι αμφισβητήσεις κυριαρχίας νησιών νησίδων και βραχών νησίδων. Αυτά τα δούμε στο μέλλον. Αλλά μετά τις εκλογές. Για πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Θα έχει σημασία πάντως να δούμε τις δηλώσεις, αν θα υπάρξουν τις κοινές δηλώσεις και του κυρίου Παναγιωτόπουλου με τον κύριο Ακάρ και του κυρίου Μηταράκη με τον κύριο Σοηλού. Όλα αυτά θα μας δώσουν ένα κλίμα. Να θυμίσουμε... Εδώ θετικά λόγια θα ακούσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν πάνε τώρα δύο υπουργοί να επισκεφθούν τους σεισμόπληκτους, δεν μπορεί να ακούσει. Μόνο θετικά λόγια θα ακούσεις. Μόνο θετικά θα ακούσεις εδώ. Βέβαια, και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα από το προσφυγικό, ο Σουλεϊμάν Σοηλού ήταν ο άνθρωπος που είχε ανακοινώσει το άνοιγμα των συνόρων στον Εύρο, όπου είχαν επιχειρήσει εκατοντάδες χιλιάδες να περάσουν τα σύνορα. Σε μια νύχτα ξαφνικά, όπως είχε απειλήσει ο Τούρκος Πρόεδρος.